Θα καλημερίσω τον καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Ξενάκη, που είναι από τους πρώτους πανεπιστημιακούς στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που είπε ότι, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε κάνει πατάτα. Θα το πω εγώ λαϊκά, δεν το έχει πει έτσι ο ίδιος. Με αυτή την αναγνώριση σε επίτιμο διδάκτορα του κυρίου Ρίχτερ. Και από τότε αποδόθηκε και αποδίθηκε σε έναν αγώνα με όχι πολλούς συμπαραστάτες για να καταδείξει τι δεν πήγαινε καλά. Το τι άκουσε δεν λέγεται. Και νομίζω ότι σήμερα έχει μία αξία να ακούσουμε, αφού επανήλθε και ο καθηγητής, τι λέει ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μου το φτιάξατε λίγο, να πω την αλήθεια, έτσι που το βάζετε το θέμα, γιατί ήμουν λίγο θυμωμένος κι εγώ. Πάλι με την παρέμβαση, έτσι, την προκλητική του καθηγητή Ρίχτερ, που πολύ σωστά, έτσι, και νομίζω αποτελεί μια δικαίωση και για εσάς, αντίστοιχα, που αναδείξατε αυτό το θέμα σε σχέση με όλα τα συστημικά μέσα, κυρίως τα κεντρικά της Αθήνας, που είχαν κρατήσει μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στο πρόβλημα Ρίχτερ πια, και που φαίνεται να αναθεωρούν μετά και τις τελευταίες, εν πάση περιπτώσει, προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ρίχτερ, ως αν να μην είχαν καταλάβει πριν τι είναι ο κύριος Ρίχτερ. Δηλαδή, τι χρειαζόταν πια να πει ο κύριος Ρίχτερ, για να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του τελικά, και όχι απλώς ποια είναι μια στόχευση ιστορική, αλλά εν τέλει και τι πολιτικό ρόλο διαδραματίζει. Γιατί φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι δεν είναι μια απλή περίπτωση ιστορικού που εκφράζει μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Έτσι, ο άνθρωπος φαίνεται να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τουλάχιστον αυτό μας έχουν δώσει να καταλάβουμε και οι συνάδελφοί του ιστορικοί, που επίσης τον έχουν στοχοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια για αυτή του τη δραστηριότητα. Και με αυτήν την έννοια, έτσι, νομίζω ότι έχει αξία η συζήτησή μας σήμερα, διότι βρεθήκαμε και εμείς μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν είχαμε καθαρή εικόνα. Από τότε που αποφασίστηκε και η αναχώρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, από εκεί και μετά άρχισε ο κύριος Ρίχτερ να κλιμακώνει τις προκλήσεις, ως αν να απέκτησε την νομιμοποίηση που χρειαζόταν για να μπορέσει πια να προπαγανδίσει με ακόμα πιο πολύ νομιμοποίηση αυτή την γερμανική και θα σας έλεγα ναζιστική θέση για το τι έγινε την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα, έτσι, που, στη μάχη της Κρήτης, έτσι, που αυτά αναθεώρησε πρώτα και μετά στη συνέχεια φαίνεται να αναθεωρεί τα πάντα. Το 2016 εξέδωσε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ντροπή, θεωρώ, για τον εκδοτικό οίκο που το έβγαλε, «Μύθοι και αλήθειες στην Ελλάδα», όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας χαρακτηρίζει ως μυθομανείς, ότι φτιάχνουμε ήρωες που δεν υπάρχουν για να διατηρήσουμε ένα είδος συνοχής. Κάτι ακατανόητα πράγματα, θέλω να σας πω, επιστημονικά, δεν στέκουν δηλαδή. Και βεβαίως η συνέντευξη για την οποία είχα θυμώσει, όπως σας είπα νωρίτερα, με την οποία χαρακτηρίζει τα καλάβρητα, τα οποία φαντάζομαι ότι λίγοι επισκέπτες δεν έχουν δακρύσει. Υποθέτω, πρέπει να είναι πολύ ανέστητοι, ας πούμε, για να μην συγκινηθούν τουλάχιστον από αυτό το έγκλημα, το ολοκαύτωμα που έγινε εκεί. Τα ίδια μας είπε και για την Κάντανο, που τη γιορτάζαμε χθες. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον, έτσι, έχει γίνει τόσο προκλητικός πια, που και άλλοι φαίνεται να αρχίζουν να μοιράζονται την άποψη που είχε εκφραστεί, έτσι, αρχικώς το 2014, όπως είπα και νωρίτερα, έτσι, και από μένα και από το διστομήτη, τον καθηγητή, τον κύριο Κοτρόγιαννα, στο Πανεπιστήμιο. Και βεβαίως
και εμείς ανακαλύψαμε πολλά πράγματα έτσι μέσα από. Γιατί δεν ήμασταν ιστορικοί, μέσα από έρευνα και δημοσιογραφική έρευνα έτσι που κάνετε κι εσείς. Οπότε αυτό οφείλω να το πω, γιατί πραγματικά και αυτό αποδεικνύεται και από την αιτιολογική έκθεση που κάναμε. Αρκετά στοιχεία έχουμε συλλέξει από τη δική σας δημοσιογραφική έρευνα. Έτσι, το ότι δεν είναι κανονικός καθηγητής, ας πούμε, το θυμάμαι πολύ καθαρά αυτό, προέκυψε από, είναι δικό σας έβριμα, κύριε Σακίνη. Να μην ξεχνάμε βεβαίως τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, έτσι, τον κύριο Παραγιουδάκη, που είναι ο πρώτος που πήγε σε εκδήλωση λέγοντάς του «Το βιβλίο σου για την Κρήτη είναι απαράδεκτο». Σε αυτό και σε αυτό το σημείο πλήρη ανάλυση. Αν δεν ήταν ο στρατηγός, ο αρχηγός, ο κύριος Παρακυδάκης, νομίζω δεν θα είχαμε μυριστεί τόσο νωρίς αυτή την υπόθεση. Σωστό. Γιατί όπως σας είπα στη συνέχεια κλιμακώθηκε αυτό το πράγμα από το Ρίχτερ. Όμως και αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω μέχρι σήμερα. Το γιατί τόσο, αν θέλετε, σημαντικό. Για τους ιστορικούς, έτσι, μια τόσο σημαντική αλλαγή πλεύση σε σχέση με το ποια ήταν η ιστορία μας ανιχνεύτηκε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ και όχι από την ιστορική κοινότητα, ως όφιλε κατά τη γνώμη μου, της χώρας, για μένα παραμένει ένα ερωτηματικό. Έτσι. Δεν αμφισβητώ έτσι, το ότι ο κ. Παραγιουδάκης είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος και διαβάζει διαρκώς και προσωπικά τον θαυμάζω. Και έχω κάνει και μια ομιλία για τον ίδιο και για το ρόλο του. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί η ιστορική κοινότητα της χώρας δεν είχε προηγουμένως ανιχνεύσει το πρόβλημα Ρίχτερ, ώστε να υπάρχει και μια, αν θέλετε, συντεταγμένη και πιο συγκροτημένη άποψη όταν εμείς πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο να κάνουμε κάποιον που μας παρουσίασαν ως εξαιρετικά φιλέλληνα, επίτιμο διδάκτορα. Αυτό τον είχε οποίο συμβεί. Βεβαίως είχε αυτό ιστορική είχε... Σαχήνη. Τον είχε βραβεύσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είπε. Σωστό, σωστό. Καλά το υπενθυμίζετε. Αυτό συνέβη πρακτικά στο τμήμα σας, το οποίο έκανε και την αναγόρευση. Σας έφεραν μία εισήγηση λέγοντάς σας, όχι πολλά-πολλά, είναι ένας φιλέλληνας με συγγραφικό έργο για κρίσιμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, για την Κύπρο, με αγάπη κτλ. Κτλ. Τόσα όμως, όσα είπατε κύριε Σαχήνη, ένα λεπτό κράτησε αυτή η εισήγηση. Μάλιστα. Και προφανώς κράτησε ένα λεπτό. Για να μην γίνει κάποια συζήτηση επί της ουσίας του έργου, διότι μέσα στο Πανεπιστήμιο έγιναν πλημελώς κάποιες διαδικασίες. Αυτό δεν έχει ανοίξει ο φάκελος γι' αυτό. Γιατί δεν έχει κλείσει καν ακόμα η υπόθεση Ρίχτερ. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μιας και το θίξατε. Μπορεί να είναι ακόμα επίτιμος διδάκτορας για να μην το ξέρουμε. Μισό λεπτό. Μιας και το θίξατε. Αν θυμάμαι καλά, ελήφθη η απόφαση ανάκλησης της αναγόρευσης. Προσέφυγε ο κύριος Ρίχτερ. Ενώ είχε πει δεν θέλω τίποτα σας τα χαρίζω, προσέφυγε ο κύριος Ρίχτερ στο ΣΤΕ κατά της απόφασης ανάκλησης του Πανεπιστημίου. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Έχει εκδικαστεί στο ΣΤΕ, δεν έχει βγει η απόφαση όμως. Δεν έχει καθαρογραφεί και ανακοινωθεί. Άρα δεν ξέρουμε πρακτικά αν υφίσταται η ανάκληση. Πρακτικά δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Εγώ έχω επανειλημμένως πει ότι η γραμμή υπεράσπισης η οποία ακολουθήθηκε δεν είναι σωστή και ελπίζω να μην δικαιωθώ. Δηλαδή το ΣΤΕ να μην δικαιώσει τον κύριο Ρίχτερ. Ελπίζω και εύχομαι να έχω κάνει λάθος. Κύριε Ξενάκη, είπατε όμως μια φράση κλειδί. Από τη στιγμή της αναγόρευσης και μετά, και μάλιστα εγώ υπενθύμησα σήμερα και χθες ο ακροατές, ότι πολλοί από τις συζητητές αυτής της αναγόρευσης έφυγαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάσκουν αλλού. Λοιπόν, είπατε ότι από εκείνη τη στιγμή σαν να άνοιξε η κάνουλα των δηλώσεων, αντιλήψεων και απόψεων. Θεωρείτε ότι χρησιμοποίησε αυτό τον τίτλο με έναν τρόπο? Αυτός ήταν ο σκοπός και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο μεθοδεύτηκε με τον μαθητή του, ο οποίος τότε ήταν στο τμήμα υπό πολύ περίεργες συνθήκες. Τα έχουμε περιγράψει στην έκθεση, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά υπό πολύ περίεργες συνθήκες πέρασε μία πρόταση να γίνει αυτός ο καθηγητής επίτιμος διδάκτορας, γιατί θα κληρονομούσε και το περιοδικό του. Αυτό υπάρχει και στα πρακτικά, κύριε Σαχήνη. Είναι γραμμένο και έχει καταγραφεί αυτά και αυτά είναι πλημέλειες. Στις οποίες βεβαίως μας οδήγησαν έτσι και σε αυτή τη λάθος επιλογή. Δεν υπάρχει λογική ευθύνη, υπάρχει όμως
ευθύνη εκείνων οι οποίοι απέκρυψαν το προβληματικό του έργου του κυρίου Ρίχτερ, που θα έπρεπε να συζητηθεί, διότι επίτιμο διδάκτορα στην Κρήτη πας να τον κάνεις. Δεν πας να τον κάνεις επίτιμο διδάκτορα σε ένα μέρος για το οποίο δεν έχει γράψει αυτές τις αθλειότητες. Εδώ μας έχει πει ότι εμείς βρωμήσαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν καθαρός και υποτικός, μέχρι που ήρθαν στην Κρήτη και εμείς αρχίσαμε και τους κάναμε βρώμικο πόλεμο. Και αναγκάστηκαν να κάνουν αντίπεινα, και γι' αυτό το λόγο τους καλύπτει το διεθνές δίκαιο, και άρα δεν μας οφείλουν αποζημιώσεις. Αντιθέτως, τους οφείλουμε εμείς, επειδή τάχα μου είχαν φέρει χρυσό, για να, που δεν ξέρουμε από τι δόντια έχει φτιαχτεί, για να ισοσταθμίσουν την πτώση της δραχμής, την οποία εκείνοι είχαν προκαλέσει. Τέτοια πράγματα δεν μπορούσαν να μην συζητηθούν προκειμένου να γίνει ένας καθηγητής επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου. Και επειδή είχε γίνει απόκρυψη ξεκάθαρα και με αυτόν τον τρόπο η φαρπαγή της ψήφου μας, οδηγηθήκαμε σε αυτή τη λάθος απόφαση. Και όταν αντιληφθήκαμε αυτό το πράγμα και ποια είναι η πραγματική, γιατί δεν είμαστε ιστορικοί, ούτε ο κ. Κοτρόγιαννης, φιλόσοφος είναι ο κ. Κοτρόγιαννης. Είναι βέβαια από το δίστομο. Και γι' αυτό είχε και εκείνος μία ευαισθησία, όπως και εγώ, που είχαν πάρει το σπίτι του παππού μου οι Γερμανοί. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε και εμείς θύματα με κάποιο τρόπο όλη αυτή τη στηριωδία των Γερμανών και έχουμε μία ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Άλλοι συνάδελφοι μου δεν την έχουν. Άλλοι δεν έκαναν ούτε μετά την υπόθεση που πήρε αυτές τις διαστάσεις να διαβάσουν τι γράφει αυτός ο άνθρωπος και να πούνε, βρε παιδιά, έχουμε δίκαιο ή έχουμε άδικο. Κακώς τον κάναμε ή καλώς, πας περιπτώσει, που τον αφαιρέσαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει και σε μια δικαστική, αν θέλετε, εικόνα προς τα έξω, η οποία έχει οδηγήσει και σε ένα διάλογο περίεργο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά κύριε Ξενάκη, έρχονται... Αφήνω τα βιβλία του, που αυτό είναι θέμα των ακαδημαϊκών, των ιστορικών και, όπως είπατε σωστά, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και όχι μόνο ελευθερίας, ο καθένας μπορεί να αποτυπώσει τις σκέψεις του, αρέσουν, δεν αρέσουν. Αυτό είναι άλλο. Έρχομαι, μάλιστα. Έρχομαι όμως στο άλλο, που γίνεται πια επίσημη πολιτική και ιδεολογική διρεκτίβα. Διότι ανήμερα της Σκανδάνου, και μία μέρα πριν των εκτελέσεων στο Κοντομαρί, αυτή η συνέντευξη δεν γίνεται απλά για τα Καλάβρητα. Είναι και τα Καλάβρητα τμήμα της συνεντεύξεως, όπου μας λέει το απίστευτο ότι δεν έχουμε έγκλημα πολέμου. Ακούσαμε χθες καλαβριτινό απόγονο εκτελεσθέντα, τον κύριο Σταθακόπουλο, να τα περιγράφει τι ακριβώς συνέβη. Μας λέει ότι για το δίστομο, εντάξει, εκεί ναι, υπάρχει ένα δίκαιο, έγινε σφαγή, διότι απέτυχαν στη μάχη με τους αντάρτες, αλλά και οι αντάρτες είχαν επίγνωση ότι θα την πληρώσουν οι κάτοικοι. Μην ξεχνιόμαστε στη γραμμή. Κυρίως όμως, θεωρώ ότι εδώ είναι μια πλήρη ιδεολογική τοποθέτηση που δεν είναι μόνο στο κύριο Ρίχτερ. Τι εννοώ? Ποιες αποζημιώσεις στην Ελλάδα, λέει στη συνέντευξη. Δόθηκαν το 49 με αποσυναρμολογημένα βιομηχανικά προϊόντα. Ποιος εγκληματίας πολέμου, ο Μαξ Μέρτεν, έσωζε Εβραίους. Και άλλα πολλά. Για το λοιμό φταίνει οι Ιταλοί. Και τα φούσκωναν και οι Εγγλέζοι. Οι Γερμανοί πάντως δεν φταίνε. Όποια ζώνη είχαν μέσα στην Αθήνα οι Γερμανοί, δεν πείνασαν οι Αθηναίοι. Πού το ξέρει ο κύριος Ρίχτερ αυτό, ότι δεν πείνασαν οι Αθηναίοι εκείνο το μαύρο χειμώνα? Πού το ξέρει? Είχε GPS τότε και κατέγραφε? Πώς το ξέρει? Όχι, κοιτάξτε, επειδή τη διάβασα την συνέντευξη βάθος και επειδή προσπαθώ κάπως να συλλέξω όλη την παραπληροφόρηση που προσπαθεί ο κύριος Ρίχτερ. Το είχα κάνει κυρίως για το βιβλίο του στη Μάχη της Κρήτης και όλα τα συναφή δημοσιεύματά του. Βλέπω ότι το κάνει γενικώς. Δηλαδή από το 16 και μετά το έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει τη βεντάλια για όλη την Ελλάδα. Βεβαίως έχει βγάλει και για την Κύπρο και θα πρέπει κάποιος να μελετηθεί και εκεί τι έχει κάνει. Να σας πω όμως πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα του λοιμού, που είναι ένα διαφυσβητούμενο ζήτημα κατά την άποψη του κυρίου Ρίχτερ, μόνο για τον κύριο Ρίχτερ, έτσι, για το λοιμό εκείνο ο οποίος είχε ισοπεδώσει την Αθήνα, έτσι, το 41, όχι μόνο το 41, το 42, έτσι. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε μια εκτίμηση τότε, την οποία την είχε εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών
της Βρετανίας, ο Άντωνι Ήτον, ήταν τότε, το 1943, ότι ήταν 300.000. Και ο κύριος Ρίχτερ έρχεται να πατήσει πάνω στην εκτίμηση την οποία είχε κάνει ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ότι ήταν υπερβολική αυτή η εκτίμηση, και έρχεται και μας λέει ότι είναι 30.000. Δηλαδή, το οποίο επίσης είναι ένα τρομακτικό νούμερο από μόνο του, έτσι. Ακόμα και 30.000, αυτή την εκδοχή να δεχτούμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι το δικαίωμα στον κύριο Ρίχτερ να πει όλα αυτά τα οποία λέει και προσπαθεί να πετάξει την ευθύνη πάνω από τους Γερμανούς. Να λέει, ας πούμε, ότι ευθύνεται ο αποκλεισμός του Πειραιά από τα Βρετανικά πλοία. Και οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί, λέει. Ναι, και οι Ιταλοί. Ναι. Οι Ιταλοί, οι οποίοι. Και μην πιστεύετε, λέει. Οι μαρτυρίες, οι οποίοι οι ίδιοι διαμαρτύρονται. Μάλιστα. Μην πιστεύετε, λέει, την προπαγάνδα που έκανε τότε, λέει ο Ρίχτερ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Τσιάνο. Μην την πιστεύετε, λέει. Μας τα φόρτωνε εμάς τον Γερμανό. Καταλαβαίνετε εδώ που φτάσαμε. Αυτός είναι ο προφέσορας. Αυτός είναι ο προφέσορας. Το έχουμε πει, το λέμε εδώ και χρόνια, κύριε. Το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς. Το να αφήνουμε και τα λέει, το ΣΤΕ θα τον δικαιώσει. Εμείς πότε θα βγάλουμε μια επίσημη ιστορία? Πότε θα επανεκδώσουμε? Γιατί δεν υπάρχει. Οι έτσι σκαζοντάκι της γερμανικής ομόνιας. Θηριωδίες, ναι. Χάθηκε. Δεν υπάρχει επισήμως, έτσι, και μια έκδοση που υπήρχε στο Δήμο Ηρακλείου στη Βικελαία δεν υπάρχει. Άμα μου βρείτε ένα αντίτιμο, το πληρώνω όσο και όσο. Το αρχείο Κουτουλάκη. Χαμένο. Χλάπηκε στην Αθήνα, ξαναβρέθηκε ένα μέρος του. Ναι. Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου, δεν είναι? Εννοώ όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρτιά που έχουμε, για να αποδείξουμε ότι η ιστορία είναι αυτή και όχι αυτά που σας λέει αυτός εδώ, κύριε, ο οποίος. Τόση και τόση ιστορική, εν πάση περιπτώσει, τον επικρίνουν, αλλά έχει και τόσους οπαδούς στην Ελλάδα που τον έχουν θεοποιήσει για ιδεολογικούς λόγους, δυστυχώς, κύριε Σαχίνη. Και δεν, μην το ανοίξουμε το γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Και θεωρώ ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις η ιστορική κοινότητα ήταν πολύ κάτω των προσδοκιών που... Όταν Γερμανοί συνάδελφοί του τον άδειαζαν. Να τα λέμε όλα. Τον άδειαζαν. Είναι δυνατόν να υιοθετούμε ιστορία η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γερμανικά άκρα, ανάμεσα στο Φλάιστερ και το Ρίχτερ είμαστε. Η ιστορική μας. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια έτσι ασχολούμε πιο συστηματικά, από τότε πάση περιπτώσει που μπήκα σε αυτή τη διαδρομή με τον κύριο Ρίχτερ. Έχω παρατηρού τους ιστορικούς μας. Έτσι. Η ιστορία η οποία με ελάχιστες, σας λέω πραγματικά εξαιρέσει, όπως τον καθηγητή τον Μαργαρίτη, έτσι, τον οποίο και συχνά φιλοξενείται, οι υπόλοιποι παρουσιάζουν μια εκδοχή της ιστορίας, η οποία είναι κάπου ανάμεσα στο Ρίχτερ και στο Χάκενφλάισερ. Είναι δυνατόν? Πού είναι η δική μας η ιστορική ματιά και η οποία ιστορική ματιά να διεθνοποιηθεί? Γιατί κρατάμε εδώ πέρα τώρα να την συζητάμε μόνο μεταξύ μας, να τεκμηριωθεί σωστά και να διεθνοποιηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος για να απαντήσεις στην παγκόσμια προπαγάνδα που κάνει ο κύριος Ρίχτερ, έτσι, γιατί αυτά, ξέρετε, μέσω της Deutsche Welle πάνε σε όλο τον κόσμο. Είναι όργανο προπαγάνδας. Τώρα μπαίνω στα χωράφια σας, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και στις δικές μας έτσι προσπάθειες, διότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε για να προασπίσουμε καταρχήν τη μνήμη και δευτερευόντως τις οφειλές που υπάρχουν. Γιατί εδώ έγιναν καταστροφές, κύριε. Στο βάθος κήπος πιστεύετε ότι αυτό κρύβεται, δηλαδή μια συστηματική... Για τη Γερμανία μιλάμε. Ναι, συστηματική προσπάθεια... Να κλείσει και με πανεπιστημιακή έτσι βούλα αυτή η υπόθεση. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Έχει φυτευτεί πολλά χρόνια στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό σας περιέγραψα πριν λίγο. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί δορυφόροι, θα το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, του κυρίου Ρίχτερ και αυτής της, εν πάση περιπτώσει, αναθεωρητικής οπτικής,
η οποία μπορεί να μην ταιριάζει πάντοτε ακριβώς στο πάζλ, έτσι, στο τέλος όμως εκεί οδηγούμαστε. Αυτή είναι σίγουρα μία διάσταση, όμως μη μας διαφεύγει, γιατί εν μέσω των εορτασμών μας για τα 200 χρόνια μπορεί να μην έγινε πολύ αντιληπτό ότι έγινε μια συζήτηση στην Γερμανική Βουλή την 25η Μαρτίου. Σωστά. Για τις αποζημιώσεις. Το έφεραν οι πράσινοι, το απέριψαν όλοι. Και οι χριστιανοδημοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι. Αλλά δεν το συζητώ για το AFT, έτσι, τους εθνικιστές, οι οποίοι βγήκαν και από πάνω. Έτσι. Εκεί ακόμα και Έλληνες, έτσι να σας πω, Έλληνας, ελληνικής καταγωγής, σε πάση περιπτώσει, βουλευτής, είπε, μάλιστα είχε βγει και φώναξε, ζήτω το έθνος, έτσι πανηγυρικά, και μετά απέριψε. Απέριψε το αίτημα να ανοίξει η συζήτηση για τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Διότι συμφιλίωση, κύριε Σαχίνη, χωρίς αποζημιώσεις, τάμπα δηλαδή, εντάξει, γιατί να την κάνουμε. Όταν το θέτεις αυτό, σου απαντούν κάποιοι ότι άρα να ωφεληθεί οικονομικά. Όμως, καλό είναι όλοι αυτοί να θυμηθούν ότι η χώρα μετά από τον πόλεμο είναι μια καταστραμμένη χώρα, η πετιότητα της κατοχής της, της πιο σκληρής, από τις πιο σκληρές κατοχές, και είχε ξεκινήσει ήδη 30 χρόνια πίσω. Βάλε και τον εμφύλιο. 30 χρόνια πίσω από την καταστροφή των υποδομών της, τις ληστείες αρχαίων πόρων, τις καταστροφές σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι. Αυτά δεν ακούγονται. Ότι η χώρα αυτή πήγε πίσω. Και όχι μόνο πήγε πίσω, είπε ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Ήταν με χώρες που το είπε, τον ιτημένο, και καλώς να ανορθωθεί. Ποτέ ξανά πόλεμος, και καλώς. Για αυτή την Ελλάδα μιλάνε. Δεν είναι οικονομίστικο λοιπόν. Έτσι, αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο στην Ελλάδα σήμερα, ας θυμηθούν ότι η καταστροφή την πήγε 30 χρόνια πίσω. Και λίγα λέτε, κατά τη γνώμη μου, και μάλιστα την έφερε σε μια σχέση ακόμα μεγαλύτερης εξάρτησης, διότι πάντοτε η σχέση. Άλλο αυτό πάλι, κεφάλαιο, έχετε μια δίκιο. Σχέση μικρού προς μεγάλου. Αδύναμου προς ισχυρού. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αφού το βάζετε έτσι, να πάμε και στην καρδιά του προβλήματος. Διότι υπάρχει μια διαμάχη για την, ανάμεσα μάλλον, αν θέλετε, στην υλική υπόσταση, δηλαδή στη χρηματική αποζημίωση και στο συμβολισμό. Αν επιλέξει κάποιος το ένα χωρίς το άλλο, τότε έχουμε να κάνουμε με κενά λόγια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ενώ εάν, αν θέλετε, γίνει το ένα, δηλαδή δοθούν τα χρήματα, έτσι, χωρίς να υπάρχει συμβολισμός, τότε τα χρήματα, ή οποιαδήποτε αποζημίωση, μετατρέπεται αμέσως σε ματωμένα χρήματα. Η συμφιλίωση, κύριε Σαχίνη, είναι μια διαδικασία στην οποία ο θήτης δεν είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το πότε θα επέλθει η συμφιλίωση και τους όρους και το εάν οφείλει τόσα ή είναι περισσότερα αυτά που οφείλει ή, εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τέλος της ημέρας να μας πει ότι το χρωστάμε και από πάνω βάζοντας ταγούς όπως ο κύριος Ρίχτερ μπροστά. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η διαδικασία συμφιλίωσης και αν δεν πάμε έτσι, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν ξέρω τι σκοπεύουν να κάνει η πολιτική ηγεσία ή οι πολιτικές ηγεσίες, έτσι, μέλλοντος, γιατί δεν θα λυθεί από μία ηγεσία αυτό το θέμα. Πάντως, η συμφιλίωση στους λαούς χωρίς την έμπρακτη αποζημίωση δεν μπορεί, νομίζω, να οδηγήσει σε πραγματική συμφιλίωση. Λέει εδώ ένας φίλος, κύριε Ξενάκη, καλά όλα αυτά, δεν σας κάνει εντύπωση που ο κύριος Ρίχτερ μπήκε και στα βαθιά ζητήματα της γερμανικής πολιτικής θέλοντας να απαλλάξει από ιστορικές ευθύνες πρόσωπα σαν τον Μαξ Μέρτενς? Κύριε Σαχίνη, το είχα γράψει και στην αιτιολογική έκθεση με την οποία ζητήσαμε την ανάκληση και κάπως ξεκίνησε η διαδικασία στο Πανεπιστήμιο. Και από όσο θυμάμαι, είχαμε βρει πάρα πολλά στοιχεία όπου η επιχειρηματολογία του κυρίου Ρίχτερ ταυτιζόταν με την
επιχειρηματοδοσία των δοσύλλογων στις δίκες. Και αυτό από επιστημονικής άποψης, έτσι, μπορεί κάπου να το συμπεριλάβεις, να το λάβεις υπόψη σου ως τη μία πλευρά, το να το υιοθετήσεις όμως χωρίς κριτική διάθεση είναι επιστημονικό έγκλημα. Το ότι το κάνει προφανώς εντάσσεται, έτσι, για να απαντήσεις και στο ερώτημα. Το καράτη, ναι, ναι. Έτσι, το κάνει για να στο συνολικό πλαίσιο αποτείναξης των ευθυνών της Γερμανίας και βελτίωσης του προφίλ, έτσι, του τι έγινε τότε, και εν πάση περιπτώσει φταίγατε κι εσείς κάπου. Αυτό το φταίγατε κι εσείς δεν σημαίνει ότι δεν μας καταστρέψατε. Ο φίλος ο Τάκης λέει: καλημέρα στον κύριο Ξενάκη. Δεν είναι μόνο θέμα ιστορίας, αλλά και ελληνικού κράτους, που κρατά κλειστά τα αρχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν κάνει τις νομικές ενέργειες κατά της Γερμανίας, αφού τα κράτη έχουν ασυλία και οι ιδιώτες δεν μπορούν να προσφεύγουν εναντίον τους. Βάζει και το θέμα της πολιτικής βούλησης και των ευθυνών των δικών μας, εδώ ο φίλος ο Τάκης, κύριε Ξενάκη. Μα είναι, υπάρχουν ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν κάποιος παρακολουθήσει ή είχε πάση περιπτώσει παρακολουθήσει τη συζήτηση που έγινε κάποια στιγμή στη Βουλή πριν 3 χρόνια νομίζω, μπορεί να βγάλει πολύ καθαρά συμπεράσματα για το πώς η βούληση πραγματικά υπάρχει να κυνηγήσουμε ένα θέμα. Επικρατεί μια άποψη, επειδή έχω περάσει κι εγώ από εκεί τριγύρω και έχω μια εικόνα, υπάρχει μια άποψη ότι δεν μπορούμε να το κυνηγήσουμε αυτό το θέμα και ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει από το 1990 από τη Συμφωνία Επανένωσης των Δύο Γερμανιών και τώρα, έλα βρε αδερφέ που να τρέχουμε τώρα, τώρα με τη Γερμανία είμαστε φίλοι, έχουμε εμπορικές σχέσεις, έχουμε αυτά, αυτά τα πίσω. Αυτή, κύριε Σαχίνη, είναι η καλύτερη εκδοχή για τους Γερμανούς. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, έτσι, όλος αυτός ο πλούτος, ο ελληνικός που χάθηκε, που κλάθηκε από τους Γερμανούς, το κατοχικό δάνειο, οι καταστροφές των υποδομών, έτσι, και η καταστροφή τουλάχιστον μιας γενιάς Ελλήνων να περάσει στους Γερμανούς, ότι να μοιραστούμε την ευθύνη, ότι κάπου κι εμείς δεν έπρεπε να αντισταθούμε, έτσι. Οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται σήμερα να αποζημιώσετε, έτσι, μια χώρα που την πήγατε τόσα χρόνια πίσω. Λοιπόν, για ακούστε και το φίλο το Βασίλη που στέλνει την καλημέρα του από τα μαρτυρικά Καλάβρητα, στη μαρτυρική Κρήτη. Κύριε Ξενάκη, μην προσπερνάτε τα όσα έγραψε ο Ρίχτερ για τον Μέρτενς. Γιατί θέλω να σας πω ότι όλα έχουν, λέει ο Βασίλης, σκοπιμότητα. Ξεπλένοντας τον Μέρτενς, ξεπλένει ο Ρίχτερ και εκείνο το γερμανό πρόεδρο που ήρθε στα Καλάβρητα και που μαζί με τον Μέρτενς το 52 κάναν κόμμα και μετά το διαλύσαν. Τα ξέρετε, λέει, όλα αυτά. Τόσο βαθιά ιστορία από εκεί, όχι. Πια έχω εμβαθύνει πάρα πολύ στα της Κρήτης και το τι έγινε εκείνη την περίοδο. Έχω και τη χαρά να έχω έναν καλό συνάδελφο στο τμήμα που ασχολείται με αυτή την περίοδο. Επίσης επικριτή του κύριου Ρίχτερ. Αλλά για τα Καλάβρητα και όλη την γερμανική στηριοδία, προφανώς υπάρχουν έτσι και διαστάσεις που δεν τις γνωρίζω. Αλλά δεν μου προκαλεί έκπληξη, διότι το ίδιο έχει επιχειρήσει και για το Δίστομο, ξέρετε. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπήρχε και η αντίδραση τότε, η έντονη του καθηγητή του Κοτρόγιανου, ο οποίος είναι από εκεί, έτσι τον έχετε φιλοξενήσει και τον καθηγητή Κοτρόγιανου. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι συνολική προσπάθεια στη διορίστηση. Δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, της γερμανικής εμπλοκής στην ελληνική ιστορία. Έτσι, είναι συνολική η στάση του, έτσι, απέναντι αυτό το οποίο οικοδομήθηκε ως mainstream ιστορία, έτσι, και την οποία προσπαθεί να αποδομήσει. Πάντως, και δυστυχώς βρίσκει ευήκο αότα στη χώρα αρκετούς μεταμοντέρνους και αρκετούς, αν θέλετε, ίσως όχι τόσο πολλούς, αλλά πάντως αρκετούς για να κάνουν τη δουλειά, οι οποίοι, κατά τη δική μου γνώμη, είναι επίσης διαταγμένη υπηρεσία.
Εγώ πάντως το ακούω πρώτη φορά. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν το ξέρω ότι ο Μέρτενς πήγε να κάνει κόμμα το 52 και μάλιστα ότι ένας από τους Γερμανούς Προέδρους πέρασε από αυτό, αλλά το διέλυσαν, όπως λέει ο Βασίλης από τα καλά. Δηλαδή, θα ξέρει, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα εξαιρετικό. Κύριε Ξενάκη, λέει εδώ ο φίλος Σημεών, δεν πρέπει όμως όλοι εσείς οι πανεπιστημιακοί να μιλήσετε για τις προσπάθειες ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξαναγράψιμο της ιστορίας που μια χαρά στηρίζουν διαχρονικά και οι ελληνικές κυβερνήσεις? Ο Ρίχτερ δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, θεωρίες που αναγεννιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για δείτε, λέει, τι συμβαίνει στην Πολωνία, στην Ουκρανία, στην Τσεχία και πάει λέγοντας. Το ίδιο το ενοποιητικό εγχείρημα δεν θα μπορούσα να το δαιμονοποιήσω σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι αυτό συμβαίνει σε διάφορες χώρες, ναι, συμβαίνει. Άλλωστε και με την Πολωνία υπάρχει πολύ μεγάλο σύστημα σε σχέση με τη Γερμανία, εάν αυτό εννοεί. Έτσι. Γιατί το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά ένα σωρό άλλες χώρες όπου επίσης έκαναν αντίστοιχα πράγματα οι Γερμανοί. Άσχετα που ο κύριος Ρίχτερ μας λέει ότι εμείς τους χαλάσαμε τον πόλεμο, έτσι, αυτά τα είχαν κάνει και νωρίτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορώ να δεχτώ ότι η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία έχει ατέλειες. Όχι όμως ότι αυτό βοηθάει έτσι στο να εμπεδωθεί μια αναθεώρηση της ιστορίας ευρύτερα προς όφελος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ίσα που η ευρωπαϊκή ενοποίηση παραμένει κυρίως διακυβερνητική, οι πατρίδες παραμένουν και ο πυρήνας των εξουσιών παραμένει στο κεντρικό κράτος. Αυτό που με στεναχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι, για παράδειγμα, ενώ γνωρίζει μια σειρά από προβλήματα που έχουν παραδείγματος χάρη με την Τουρκία, δεν μπορεί να περιορίσει π.χ. τη Γερμανία, δεν το κάνει η Γερμανία από μόνη της γιατί δεν έχει την ευτυχία, ας πούμε, στο να πουλάει 6 παραδείγματος χάρη υποβρύχια αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, που γνωρίζει ότι απειλεί την ασφάλεια της Ελλάδος. Ή να κάνει σύσκεψη για τη Λιβύη, εκτός νυμφώνος η Ελλάδα πάλι. Εκτός νυμφώνος η Ελλάδα. Εντάξει, επειδή ανοίγουμε ένα άλλο θέμα που είναι Εντάξει, μην το ανοίξω. Το δικό μου αντικείμενο, να σας πω μόνο ότι καλός είναι ο διάλογος, έτσι, και σημαντική είναι η πρωτοβουλία που... οι πρωτοβουλίες που είναι αρκετά σημαντικές αυτές που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Όμως, το ότι έχουν πει άλλες δυνάμεις για να εξισορροπήσουν την τουρκική αναθεωρητική απειλή στην περιοχή είναι δομικά αναμενόμενο. Δεν είναι αυτονόητο, έτσι, και χρειάζονται πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, έτσι, όλη αυτή τη στρατηγική, γιατί είναι μια περίοδος όπου η Τουρκία αναδιπλώνεται εν μέρη και θα πρέπει να δούμε και εμείς τα δικά μας συμφέροντα πώς θα τα προωθήσουμε και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και εδώ η Γερμανία είναι χώρα κλειδί. Δημήτρης Ξενάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για ό,τι έχει συνεισφέρει από το 14, καλά το θυμήθηκε, σε αυτή την ιστορία, η οποία συνεχίζεται βεβαίως και θα συνεχίζεται, ως φαίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξενάκη, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πολύ.